τις τελευταίες εβδομάδες συμμετέχουμε όλοι σε μια συλλογική προσπάθεια, ανέφερε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χάρδαλιας, κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό, επισημαίνοντας πως δεν πρέπει να ξεχνάμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με δεδομένη την αυξημένη κίνηση λόγω του καιρού που παρατηρήθηκε σήμερα. Νωρίτερα, ανακοινώσεις έκανε και ο κύριος Τσιόδρας σχετικά με τα νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας. Δείτε εδώ όλα όσα είπε. Το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκε αυξημένος αριθμός άσκοπων μετακινήσεων στα μεγάλα αστικά ΚΑΠΑ έντρα, δηλαδή την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σχολίασε ο ΚΑΠΑ. Χαρδαλιάς και σε υψηλούς τόνους προειδοποίησε να μην κάνει κανείς τη σκέψη για εκδρομή την πρώτο μαδιά. Πριν στο χώρο του αθλητισμού, έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό διάσημος αθλητής. Στον αντίποδα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε αλλιώς, με πρώτο μέλημα την προστασία της υγείας μας, υπογράμμισε ο ΚΑΠΑ. Χαρδαλιάς, ενώ εξήγησε πως η επόμενη φάση θα είναι επιστροφή όχι στη συνήθη καθημερινότητα, αλλά σε μια νέα καθημερινότητα, η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Υφυπουργός παρατήρησε ότι την επόμενη περίοδο της προοδευτικής άρσης των μετρών, θα υπάρξουν κρούσματα και θάνατοι, θα υπάρξουν εστίες αναζωπήρωσης, οπότε η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής δεν θα είναι αποδεκτή για κανέναν, τόνισε ο ίδιος. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, το επόμενο διάστημα, μπορεί κάποια μέτρα να χρειάστε γιώτα με τόνο να τα ξαναπάρουμε. Μπορεί κάποιες περιοχές να ξαναμπούν σε καραντίνα, για το λόγο αυτό θα υπάρχει σε κάθε φάση έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, δήλωσε ο ΚΑΠΑ. Χαρδαλιάς, σαφάρι ελέγχων σε ιδιωτικές δομές υγείας, αναφορικά με τη δομή στο Περιστέρι, σε αυτοψία προέβη την Πέμπτη ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, ενώ κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών βρέθηκε επιτόπου την επομένη, διενεργώντας εξέταση μονάδας τεχνητού νεφρού. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και θα βοηθήσει το έργο των εισαγγελικών αρχών, δήλωσε ο Υφυπουργός, γνωστοποιώντας πως η Εθνική Αρχή προγραμματίζει οριζόντιους ελέγχους σε κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης και γυροκομεία σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη ελέγχων, με αυτοψίες, εξέταση προσώπων και εγγράφων. Β2 για υποθηκοφυλακία. Παράλληλα, διευρύνεται η χρήση του κωδικού μετακίνησης Β2 τράπεζες, ώστε να συμπεριλάβει όσους θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους από τη Δευτέρα σε υποθηκοφυλακία Καγιώτα Ειρηνοδικεία, η λειτουργία των οποίων επανεκκινεί μεθαύριο. Επίσης, με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας. Αναλυτικά, χθες ήρθαν 4 πτήσεις με επιβαίνοντες 220 άτομα, από τα οποία ένα μόνο βρέθηκε θετικό στον ιό, με τους υπόλοιπους επιβάτες να παραμένουν σε 14 ημέρη καραντίνα κατοίκων. Παράταση στα Γιάννενα, Ελευθέρα στη Μύκονο, για προληπτικούς λόγους, μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Υπήρου και τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στην πόλη των Γιώτα Ιωαννίνων μέχρι τις 5 Μαΐου, αλλά με νέο ωράριο, δηλαδή τις καθημερινές από τις 2 το μεσημέρι ως τις 10 το βράδυ και από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ κατά το Σαββατοκύριακο. Αντίθετα, έρονται από την Τρίτη οι ειδικοί περιορισμοί στην περιοχή της Μυκόνου, με το νησί να εντάσσεται πλέον στο γενικό πλαίσιο μετακινήσεων. Συνολικά, από το Κέντρο Ιχνηλάτησης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχουν διενεργηθεί 1.117 έλεγχοι, από τους οποίους έχουν ιχνηλατηθεί 2.986 στενές επαφές, ανακοίνωσε ο ΚΑΠΑ. Χαρδαλιάς, με τις στενές επαφές να παραμένουν ελεγχόμενοι από τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σε 14 ημέρη καραντίνα.